Ντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ που μπήκατε και σήμερα για να ακούσετε σημερινή παρουσίαση και θα μιλήσουμε εμείς για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Και όταν θα το δείτε αυτό το webinar, να καταλάβετε ότι σίγουρα τα βήματα είναι πολύ απλά. Πολύ απλά, αλλά η επιτυχία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Εδώ παρακολουθείτε φωτογραφίες και στη προηγούμενη φωτογραφία ήμουνα εκεί δίπλα με το δημιουργό της εταιρείας Ανατόλη Ιουνίτσκη και δεξιά κάτω πάλι είμαστε με την ομάδα και Οπότε εδώ ο Ανατολή Ιουνίτσκη δίνει το χέρι, έτσι, τραβάει χέρι προς εμένα. Εδώ βλέπετε με τις συνεργάτες πώς πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και πιστεύω ότι, ότι και εσείς θα έρθετε φέτος μαζί μας στο ΕΚΟ Τεχναπάρκο για να κάνουμε ωραίο ταξιδάκι με Ιουνίβους. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να ξεκινήσουμε το business μας, πώς ξεκινάμε ο δρόμος μας προς την επιτυχία. Το βασικότερο πράγμα που πρέπει να καταλαβαίνουμε στο δικτυακό marketing είναι όλα βασίζεται σε συνεργασία με τα καινούρια άτομα. Δηλαδή, αυτό είναι βάση το business, είναι συνεργασία με τα καινούρια άτομα. Και όταν εσείς φέρνετε ανθρώπους στην εταιρεία, εσείς γίνεστε σπόνσορας. Και ο σπόνσορας πρέπει να ξέρει, και όχι μόνο να ξέρει, αλλά και να κάνει καθημερινά κάποιους στόχους, κάποιους κανόνες. Και σήμερα εμείς θα το δούμε αυτούς τους κανόνες που λέγονται 7 στόχοι του σπόνσορα. Να, κοιτάμε στην πρώτη εικονίδια τώρα να σας πω, μετά να λύσουμε πιο βαθιά. Το πρώτο είναι προσδιορισμός στόχων. Το δεύτερο πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε λίστα επαφών. Το τρίτο, να κάνουμε προγραμματισμός χρόνου, να ξέρουμε να κάνουμε πρόσκληση στη συνάντηση, το πέμπτο, να μάθουμε να κάνουμε παρουσίαση, το έκτο, συνοδεία, τους συνεργάτες που φέραμε και 7, αντιμετωπίση αντιρρήσεων. Ας δούμε πιο λεπτομερώς τα μειωμένα καθήκοντα του σπόνσορα. Μετά, πρώτος στόχος, το πρώτο στόχος λέγεται SMART. SMART στα ελληνικά σημαίνει έξυπνος. Δηλαδή δεν είναι απλά αυτή τη λέξη, είναι έξυπνος. Και κάθε γράμμα σε αυτή τη λέξη έχει σημασία του. Το γράμμα S σημαίνει συγκεκριμένος. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος, να βλέπουμε μπροστά μας αυτό το στόχο. Το γράμμα M να είναι μετρήσιμος, δηλαδή με μετρήσιμος παράμετρος. Το γράμμα A σημαίνει να είναι σχετικτός εφικτός. Θέσει στον εαυτό σας στόχους που είναι να είναι ρεαλιστικός. Το γράμμα R σημαίνει πραγματικός, απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή μας. Το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα. Πρέπει να περιορίσουμε χρονικά περίοδο για να φτάσουμε στο στόχο. Και τώρα να κάνουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι. Ο στόχος είναι σαν ένα
Πόσο βάζανε παλιά για να κουνηθεί η γαϊδούρη, κρεμάγανε στο ξυλάκι ένα σκηνί με καρότο, ναι, και το κρατάγανε μπροστά και όπως γαϊδουράκι περπατούσε μπροστά στο καρότο, έτσι και περπατούσε έτσι. Κάπως είναι και για μας, ναι, όπως και να είναι, μας φαίνεται αυτό παράξενο, ο στόχος είναι ένα καροτάκι που είναι μπροστά από εμάς. Έτσι, για να θέλουμε, δηλαδή, κάτι που πρέπει, που οδηγεί, που μας βάζει να προχωράει, να προχωράμε. Δηλαδή, παράδειγμα, κάνουμε σε στόχο, σκεφτόμαστε να έχουμε κάτι, εγώ πάντα βάζω στο παράδειγμα σπίτι, ας να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να έχω ένα, να είναι ρεαλιστικό, δεν ξέρω τι να σας πω. Ένα ακριβό αυτοκίνητο να πάρω, έτσι. Ένα Mercedes, καινούρια μάρκα, καινούριες τεχνολογίες, παλιά καινούριες τεχνολογίες, ή ακόμα καλύτερα αυτοκίνητο Tesla. Μου αρέσει Tesla. Και βρίσκω μια εικονίτσα στο ίντερνετ, Tesla, τελευταίες μοντέλες, να κάνω φωτοτυπία, το βάζω μπροστά μου, να κολλήσω μπροστά από το γραφείο μου, να γράψω τιμή, ξέρω πόσο κάνει αυτή τη Tesla, γύρω στα 100.000 και μήπως και παραπάνω, μάλλον 100, λίγα είπα, 200.000, τέλος πάντων, ας να πάρουμε 100. Τώρα πρέπει να ορίσουμε χρόνο πότε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο και πότε και πώς να προχωρήσουμε σε αυτό το στόχο. Τώρα να δούμε στα επόμενα slide τα βήματα που θα κάνουμε. Εντάξει, τα φαρίστε βράχιο πρόφυσμος και μακροπρόφυσμος στόχους. Βράχει πρόφυσμος αυτές που είναι κοντινές, που είναι μικρές, που είναι πολύ κοντά μας και μακροπρόφυσμος που θα φτάσουν. Δηλαδή, το είπα εγώ ότι θέλω σε 5 χρόνια να αγοράζω αυτοκίνητο Tesla. Έτσι, που κάνει 100.000. Αυτός είναι στόχος μου, για παράδειγμα, έτσι είπα. Και κοιτάμε. Σε 5 χρόνια, ναι, το μετράμε. Καταρχήν, πρέπει να σκεφτούμε τι είχα φτάσει εγώ πριν 5 χρόνια. Ναι, δεν είχα κάνει πάρα πολλές δουλειά, πάρα πολλές κινήσεις, γι' αυτό δεν είχα πάρει μέχρι τώρα Tesla. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβω ότι πρέπει να εργάζομαι, ναι, να κάνω κάποιες κινήσεις, όχι απλά έτσι να σκέφτομαι και να ονειρεύομαι. Και τότε πρέπει να κάνω πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω μέσα στο πρώτο μήνα. Πρέπει να φτάσω στο πρώτο μήνα στο μάστερ. Στο έκτο μήνα πρέπει να φτάσω στο εισόδημα τουλάχιστον $2.000 το μήνα, έτσι, σε 6 μήνες, για να καταφέρω μετά να φτάσω σε 5 χρόνια το στόχο μου. Βέβαια, θα ανεβαίνει ο μισθός. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για τους στόχους σας. Γιατί θα κάνουμε αυτό, δηλαδή αυτό, όπως το είπαμε, ο στόχος είναι ένα καροτάκι μπροστά, το γαϊδουράκι, και αυτό είναι ένα καρότο από πίσω από το γαϊδούρι, δηλαδή από πίσω μας, αυτό που μας πρόχνει, αυτό που να μας κλωτσάει λιγάκι. Γιατί όταν εμείς να πούμε στην οικογένεια και στους φίλους μας ότι εγώ να με δείτε σε 5 χρόνια με Τέσλα, μετά λες ότι κάπως είναι, θα ντρέπομαι αν δεν θα κάνω αυτό. Ναι. Ο φίλος να σε βλέπει σε 2 χρόνια τι μαζεύεις για Τέσλα, δηλαδή να με κοροϊδεύει, θα έχουμε κάτι ντροπή. Και γι' αυτό πρέπει να τους ενημερώσουμε σαν μας κάποιος να σπρώχνει. Γιατί κάθε φορά που να βλέπουμε το φίλο, να σκεφτόμαστε ότι δεν έκανα εγώ σε 6 μήνες στο μισθό, δεν έφτασα 2.000 που είχα μητρήσει, πρέπει να πατήσω τον γκάζι, έτσι, για να προλάβω.
Γι' αυτό το πράγμα εμείς κάνουμε, το ενημερώνουμε κάποιος ή ακόμα μπορούμε να πούμε αν δεν θα το κάνω εγώ σε 5 χρόνια δεν θα έχω Τέσλα, να σου δώσω 1.000 ευρώ. Έτσι. Και αυτό θα είναι και άλλο ένα καροτάκι που να μας κλωτσάει από πίσω, που να μας πρόχνει από πίσω, πώς το λένε, για να προχωρήσουμε. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας. Το πρώτα, θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει, τι διαφορά έχει όνειρο από το στόχο. Το όνειρο, ας να πούμε το ίδιο, μπορώ να ξαπλώνω εγώ κάθε μέρα στο καναπέ και να σκέφτομαι για τη Τέσλα, πόσο ωραίο να είχα αυτό το αυτοκίνητο, πώς θέλω εγώ αυτό το αυτοκίνητο. Και αυτό θα μείνει και έτσι, αφού αν ξαπλώνω στο καναπέ δεν θα αλλάζει τίποτα και σε μένα. Ο στόχος, όπως το είπαμε, κάνουμε πρόγραμμα και προχωράμε κάθε μέρα κάνοντας βήματα. Αυτή είναι η διαφορά στόχους με το όνειρο, ότι στο όνειρο δεν κάνουμε τίποτα, απλά σκεφτόμαστε, ενθουσιάζουμε, κάνουμε ένα παραμύθι στο μυαλό μας. Ο στόχος είναι κάνουμε πρόγραμμα και βήματα, κάθε μέρα βήματα. Και τι πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα. Στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Είναι πολύ απλό πράγμα. Να γράψουμε, να κάνουμε μόνοι μας επένδυση και να γράψουμε μερικούς ανθρώπους στην πρώτη γραμμή και θα φτάσουμε στο επίπεδο leader. Στο δεύτερο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο master. Πώς να το κάνουμε? Απλά σε 3 συνεργάτες από κάτω που είναι που θα έχουν ωφέληση, δηλαδή κάποιοι που θα θέλουν θα είναι μόνο επενδυτές, εμείς να βρούμε 3 συνεργάτες που θα έχουν και αυτοί όνειρο, που θα κάνουν στόχο θα θέλουν να προχωρήσουν μαζί μας. Τότε βοηθάμε σε αυτούς τους συνεργάτες να φτάσουν στο επίπεδο leader. Απλά είναι, ναι. Και τότε εμείς αυτόματα γινόμαστε master. Δηλαδή πάντα σκεφτόμαστε για την ομάδα και το σπρώχνουμε την ομάδα. Και όταν βοηθάμε, όχι σπρώχνουμε, βοηθάμε. Και όταν βοηθάμε σε συνεργάτες μας, βοηθάμε στην ομάδα μας, αυτόματα και εμείς ανεβαίνουμε. Προσωπικό δίκτυο το κλειδί της επιτυχίας σας. Αυτό εννοείται. Αν θα έχουμε μόνο επενδυτές και δεν θα έχουμε συνεργάτες, δεν θα έχουμε δίκτυο. Θα έχουμε μία γραμμή πρώτη μόνο. Και μόλις να τελειώσουν οι επενδύσεις αυτοί οι επενδυτές, το εισόδημά μας τελείωσε. Και δεν θα είναι σταθερό εισόδημα. Για να έχουμε σταθερό εισόδημα στο δικτυακό μάρκετινγκ, πρέπει να έχουμε δίκτυο. Δηλαδή, να βοηθήσουμε καταρχήν στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, πάλι σας λέω, σε αυτούς που επιθυμούν να γίνουν συνεργάτες, όποιους έχουν επιθυμία, να βοηθήσουν να φτάσουν σε κάποια επίπεδα. Να φέρνουν ανθρώπους. Και τότε θα έχουμε και εμείς επιτυχία. Το δεύτερο που είπαμε τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο κάθε σπόνσορος ή να γράφει, και όχι να ξέρει και να κάνει καθημερινά, πρέπει να έχει λίστα επαφών. Είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της περιουσίας σας. Ξέρετε, όταν ανοίγουμε κάποιο business, οποιοδήποτε στη γη, πρέπει να βάζουμε κάποια περιουσιαστικά στοιχεία. Και όπως ξέρουμε για το business στη γη που το κάνουμε, δεν είναι μικρά αυτά τα ποσά. Είναι πολύ μεγάλα και συνήθως παίρνουν ανθρώποι και δάνεια και μετά δεν μπορούν να ξεχρεώσουν δάνεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο δικό μας business είναι πιο εύκολο. Δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά χρειάζεται να ανοίξουμε ένα τετράδι και να φτιάχνουμε λίστα επαφών. Όπως σας δείχνω εγώ περίπου το δικό μου, το κάθε μέρα συμπληρώνω και γράφω για κάθε συνεργάτη. Έτσι ολόκληρο τετράδι έχω.
Και το βασικότερο, να το μεγαλώνουμε αυτή τη λίστα. Και τώρα να πούμε πώς το κάνουμε. Και ξέρετε, είναι πολύ βασικά να έχουμε στο τετράδιο, όχι στο τηλέφωνο, να πούμε ότι έχω εγώ λίστα επαφών στο τηλέφωνο, ότι όλες τις επαφές είναι λίστα επαφών. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάτσουμε και να γράψουμε από το τηλέφωνο μέσα στο τετράδιο. Γιατί να συμπληρώνουμε κάποια στοιχεία από αυτούς ανθρώπους όταν θα μιλάμε, κάποια χαρακτηριστικά σημαντάκια, κάτι άλλο, κάτι μας είπε, κάτι... δηλαδή πράγματα άλλο, όταν τον πήρατε, σήκωσε τηλέφωνο, δεν σήκωσε τηλέφωνο, όλα αυτά σημειώνουμε. Και μην φιλτράτε τις επαφές σας, μην αποφασίσετε για αυτούς. Δηλαδή, ό,τι έχουμε στη λίστα επαφών στο τηλέφωνο, τους μετατρέπουμε όλους στο τετράδιό μας. Χωρίς να σκεφτόμαστε να επενδύσει, δεν θα επενδύσει, γράφουμε όλους. Μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Όπως σας είπα, να επενδύσει, δεν επενδύσει. Γράφουμε απλά όλους και έτσι κάνουμε λίστα επαφών το λιγότερο 100 άτομα. Αυτό είναι το λιγότερο, ναι. Όσο πιο μεγάλη λίστα επαφών θα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα το έχετε. Θέλετε να κάνετε μεγάλο business, ξεκινάτε από μεγάλη λίστα επαφών. Και όχι μόνο να ξεκινάμε, αλλά συνέχεια να το μεγαλώνουμε. Και να σας πω εγώ πώς μεγαλώνουμε τη λίστα επαφών. Το πρώτο, πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε, να δίνετε τις κάρτες και να μαζεύετε τις κάρτες. Καλό να έχετε κάρτες. Μας εταιρεία μας δίνει μακέτα για την κάρτα και πολύ εύκολο μπορούμε να εκτυπώσουμε, να βάλουμε τα στοιχεία μας. Και όταν πάω κάπου, βλέπω έναν άνθρωπο που ή τώρα γνώρισε ή τον ήξερα από παλιά και... ή το μπήκα κάπου περίπου να κάνω κάτι και του λέω να σας αφήσω τα στοιχεία, να μου δώσετε τα στοιχεία σας και να σας αφήσω τα δικά μου. Σε κάποια συνάντηση θα είστε, έτσι. Καταρχήν, εσείς μεγαλώνετε από αυτή την κάρτα, κατευθείαν γράφετε μέσα στο τετράδιό σας και μετά να το επικοινωνήσετε. Δηλαδή, μεγαλώνει η λίστα επαφών σας. Και το δεύτερο, όταν βλέπει ο άνθρωπος την κάρτα σας, κατευθείαν βλέπει, ότι εγώ έχω και QR code που μπορεί ο άνθρωπος να κοιτάξει, να σκανάρει, να βλέπει το site της εταιρείας. Μετά βλέπει εδώ, τη ζωγραφική μπορεί να ρωτήσει τι είναι αυτό, τι τρένα είναι, τόσο παράξενα, και να πείτε ότι να κάνουμε συνάντηση και να σου πω και αυτό. Έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάρτες στις εταιρείες. Και η επαγγελματική σας κάρτα είναι το πρόσωπό σας. Το φαίνεται πόσο είστε επαγγελματίες αν έχετε κάρτες. Αν δεν έχετε κάρτες, δεν φαίνεστε σαν επαγγελματίες. Αν είστε έτσι, κάνετε πρόχειρα. Έτσι, να δείχνουμε ότι εμείς ασχολούμαστε επαγγελματικά. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Δηλαδή, όταν φτιάξαμε λίστα επαφών, δημιουργήσαμε και μετά μπορούμε να το μοιράσουμε αυτή τη λίστα στο άλλο τετράδιο, υποψήφιους επενδυτές και υποψήφιους συνεργάτες. Εγώ περίπου όταν γράφω εκεί και όταν βλέπω ότι ένα άνθρωπος θέλει να συνεργαστεί, το βάζω, τον γράφω στο άλλο τετράδιο για τις συνεργάτες. Στην αρχή έχει αυτό. Για να βλέπω μετά ότι με ποιον πρέπει να επικοινωνώ πιο συχνά, σε ποιον να το σπρώχνω πιο συχνά, έτσι. Και πάντα σημειώνομαι για τους ανθρώπους. Γιατί όταν, αν στην αρχή θα έχετε 10-20 συνεργάτες, να λέτε, ό, το θυμάμαι και έτσι για το καφένα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όταν θα έχετε όμως 100-200 συνεργάτες, δεν θα θυμάστε για όλους. Γι' αυτό είναι βασικά να κάνουμε σημειώσεις. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Αν βλέπετε ότι ο άνθρωπος αρνητικός, σε όλα λέει όχι, κατευθείαν το κλείνουμε και το ξεχνάμε. Μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτόν τον άνθρωπο μετά από κάποιο καιρό και αν βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει τη γνώμη του, πάλι είναι έτσι αρνητικός και λέει όλα αρνητικά, το χειριτήστε το, αφήστε τον ήσυχο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Αυτό, όπως το λέει εδώ,
Βλέπετε και άλλος βλέπει 9 και αυτό το ίδιο ρυθμό και εσείς βλέπετε σαν 9, ο άλλος βλέπει σαν 6. Ας ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Όταν ο άνθρωπος λέει ότι δεν θέλω να συνεργάζομαι ή δεν θέλω να γίνω επενδυτές, δεν με ενδιαφέρει την εταιρεία του, την εταιρεία σας, συγγνώμη, μπορείτε να πείτε έτσι. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίσετε κάποιον που θα θέλει να κερδίζει χρήματα. Ναι. Δηλαδή, που να θέλει να κερδίζει χρήματα. Μπορεί να σας δώσει ο άνθρωπος κάποιους ανθρώπους. Ναι, μήπως ξέρεις κάποιος που έχει ανάγκη τώρα και ψάχνει για δουλειά, δεν έχει δουλειά, θέλει να έχει εισόδημα ή σαν δεύτερο ή μπορεί να σας δώσει κάποιους ανθρώπους και να μεγαλώσετε τη λίστα επαφών. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος που σας αρνείται, δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας, μπορείτε να πάρετε από αυτόν άλλους ανθρώπους, τα στοιχεία άλλων ανθρώπων, που να επικοινωνήσετε μαζί τους. Πιθανόν από αυτούς κάποιος να συνεργαστεί με εσάς. Έτσι, και άλλος ένας τρόπος να μεγαλώνετε τη λίστα. Δηλαδή, το πρώτο είπαμε με κάρτες, ότι μαζεύουμε και δίνουμε. Το δεύτερο, ανθρώποι που αρνιούνταν, το ζητάμε άλλους ανθρώπους. Και να δούμε και άλλα. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Κάποιος να συμφωνήσει, κάποιος όχι. Όπως το βασικότερο να μην δίνετε σημασία και να μην στεναχωριέστε, μην απελπίζεστε. Πρέπει να καταλάβετε, όπως όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν γιατροί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να γίνουν μηχανικοί. Τα ίδια δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουν συμφέροντα στη επένδυση. Δεν είναι όλοι μπορούν να γίνουν επενδυτές. Αλλά όταν εσείς όσο προχωράτε και κάνετε προπόνηση καθημερινά, σιγά σιγά θα μάθετε να επικοινωνήσετε με διαφορετικούς τύπους ανθρώπους. Και το ποσοστό συνεργατών θα μεγαλώνει πιο γρήγορα. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Όταν ήρθε άνθρωπος στην ομάδα σας που συμφωνείτε σε πολλά και το αρέσει ένας τον άλλον, σίγουρα γύρω του υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να το μοιάζουν, να έχουν παρόμοιο χαρακτήρα. Γι' αυτό να το λέτε να φέρνει γνωστούς του και φίλους του. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Και δεν είναι μόνο δείχνουμε, αλλά και βοηθάμε στο συνεργάτη μας να φτιάξει πρώτη γραμμή, να φτιάξει τουλάχιστον 4-5 άτομα, να κλείσει το leader ή μήπως και παραπάνω, ανάλογα το άτομο. Κάποιος θα χρειαστεί περισσότερα συνεργασία μαζί του. Δηλαδή, απλά παίρνει τη λίστα επαφών του και μαζί κάνει τη τηλέφωνα και καλείται στη παρουσίαση ή στη συνάντηση. Τώρα εμείς κάθε Τρίτη κάνουμε παρουσίαση στις 8 η ώρα στο δωμάτιο webinar, γι' αυτό δεν χρειάζεται και να κάνετε συναντήσεις. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε και συνάντηση, να κάνετε εσείς παρουσίαση ή απλά, αν επιθυμείτε, μπορείτε να καλέσετε στη παρουσίαση που κάνουμε εμείς κάθε Τρίτη. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Μετά την παρουσίαση επικοινωνούμε ή μέσω το ίντερνετ ή τηλεφωνικός ή στη ζωντανή συνάντηση και βοηθάμε, αν βέβαια παρουσίαση ήταν στο ίντερνετ και επικοινωνούμε πάλι στο ίντερνετ και βοηθάμε στο άνθρωπο να κάνει εγγραφή. Προπονηθείτε με τις συγγενείς. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Γιατί κάνουμε στη συγγενείς, γιατί παρόλο που αν αυτοί δεν θα υποστηρίξουν εσάς,
και εσείς ξέρετε, δεν σας πειράζει, απλά να το ζητήσετε να ακούσουν για να σας βοηθήσουν, για να βοηθήσουν να διορθώσετε σε κάτι, κάποια πράγματα να τονίζετε, δηλαδή αυτοί να σας βοηθήσουν να βρουν κάτι που σαν ακροατές, έτσι. Και δεν σας κρίνω να στηρά η συγγενή σας, αν και κάνετε λάθος ή και είστε στην αρχή, δεν είστε τόσο καλό στην ομιλία. Όταν θα κάνετε προπόνηση αρκετά, τότε να πάτε σε ξένους ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Στο τρίτο βήμα πρέπει να μάθουμε και να κάνουμε κάθε εβδομάδα προγραμματισμός χρόνου. Συνήθως κάνουμε για μία εβδομάδα. Γιατί να κάνουμε αυτό? Γιατί όταν προγραμματίζουμε ποιες ώρες να έχετε, μήπως αν έχετε μία εργασία και άλλη, ή αν δεν έχετε, μπορεί να έχετε οικογένεια, ποιες ώρες θα αφαιρέσετε στην οικογένεια, ποιες ώρες σε κάποια άλλη δουλειά και να αφήνετε, να σας μείνει και χρόνος, να αφήνετε χρόνο για εργασία με τα καινούρια άτομα και με άτομα για συνεργάτες. Απαραίτητα αυτά να σημειώνετε στο ημερολόγιο και να, τότε να έχετε επιτυχία. Και βασικότερα να κάνετε αυτό, να εργάζεστε συστηματικά, να εργάζεστε κάθε μέρα τουλάχιστον 1-2 ώρες, να αφαιρέσετε κάθε μέρα στα τηλεφωνήματα. Στο τέταρτο βήμα πρέπει να ξέρουμε, να μάθουμε, να κάνουμε πρόσκληση ή και σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Είναι πολύ σημαντικά. Στη πρώτη επαφή πρέπει να δημιουργήσετε θετική εντύπωση. Η κλίση είναι μια αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο, ένα πλάνο, ένα σενάριο πρέπει να έχετε μπροστά. Και μετά μπορείτε να διορθώνετε, να κοιτάτε και εγώ συνέχεια διορθώνω. Κοιτάω πώς αντιδρούν ανθρώποι και βάζω κάποια άλλα πράγματα. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Δηλαδή, αν θέλει να σας πει κάτι άνθρωπος, να το κάνετε ερωτήσεις παρόμοιες που να το βοηθήσει να μιλήσει περισσότερα. Αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας, τον πει, ρωτήστε τη γνώμη τους για την εταιρεία. Περισσότερα να ακούτε, χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Είναι πολύ ακούγεται όταν αλλάζει η φωνή, όταν ο άνθρωπος μιλάει με χαμόγελο, γι' αυτό ακούγεται πιο ευχάριστα. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Πάντα μπορείτε να ρωτήσετε αν επιθυμεί ο άνθρωπος να τον στέλνετε κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία. Και μετά από κάποιο καιρό πάλι μπορείτε να πάρετε ένα τηλεφωνάκι σε αυτόν τον άνθρωπο. Μήπως δεν ήταν κατάλληλη ώρα για αυτόν, δεν ήταν κατάλληλος χρόνος ή κάτι άλλο. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Πώς θα αντιδρούσατε εσείς στη θέση του? Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίζει. Ναι, τον ενδιαφέρει τι να κερδίζει αυτός. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε τον ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Αυτό έρχεται με το καιρό. Ναι, κοιτάω ποιος μπήκε κι άλλος. Ωραία. Ακούστε το άτομο μέχρι το τέλος, μην τον διακόπτετε. Είναι πάρα πολύ άσχημα όταν κάποιος θέλει να μας πει και τον διακόπτουμε. Δηλαδή, μήπως θέλει να μας ανοιχτεί ο άνθρωπος λιγάκι, να μιλήσει για το εαυτό του. Γι' αυτό πρέπει περισσότερο να ακούμε και να σημειώνουμε, όπως το είπα στο τετράδιο, να συγκάνουμε σημειώσεις
για το κάθε άνθρωπο, η χαρακτήρα του, κάποια προσωπικά στοιχεία που μπορεί να μας βοηθήσουν. Και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν όταν τους ακούνε. Ναι. Δεν απαιτούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Όχι, δεν απαντούν, συγγνώμη. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Κάπου κάποιος και θα σας πει όχι. Αυτό είναι στο πρόγραμμα και πρέπει να καταλάβετε, εσείς απλά ψάχνετε δικούς σας άνθρωπους. Προχωράμε, δηλαδή μπορεί να είναι όχι, όχι, ναι, ναι, μετά πάλι όχι, ναι. Και συνήθως στην αρχή όταν ξεκινάμε, όχι έχουμε περισσότερα και ναι λιγότερα. Και πάλι εμείς πάντα ψάχνουμε το δικό μας άνθρωπο, το δικό μας πιλάτη, όπως και σε κάθε business. Θέστε στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Ανοιχτές ερωτήσεις είναι για διαφορετικά θέματα που μπορεί απλά ο άλλος να μιλάει ελεύθερα και εσείς μπορείτε να σκεφτείτε τι άλλο να τον ρωτήσετε ή πώς άλλο να προχωρήσετε. Αυτό είναι ένας λόγος που μπορείτε να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Και ο δεύτερος λόγος, αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης, χρησιμοποιήστε και διερευνητικές ερωτήσεις. Δηλαδή, ερώτηση που να μάθετε πιο συγκεκριμένα πράγματα για τον άνθρωπο ή για αυτό πώς το κατάλαβε την εταιρεία. Σε να ρωτάτε, δηλαδή, το κατάλαβες περίπου, εγώ σας λέω παράδειγμα για την εταιρεία. Αν κατάλαβες εσύ ότι τα Unibus μας φτάνουν στη ταχύτητα 500 χιλιόμετρα την ώρα, το καταλαβαίνεις αυτό πώς είναι, ή το κατάλαβες, τι άλλο στο παράδειγμα να πάρουμε. Να φύγει από το κεφάλι. Οτιδήποτε, δηλαδή διερευνητικό, ότι έχουμε περίπου τεχνοπάρκο και στη Σάρτζα και στη Λευκορωσία. Οτιδήποτε, δηλαδή για διευκρίνηση, μπορείτε να ρωτήσετε. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Θέλεις να σου βοηθήσω να κάνω εγγραφή για να βλέπεις, να βλέπετε καλύτερα την εταιρεία, να βλέπετε προσφορές, να βλέπετε τα ντοκουμέντα της εταιρείας. Συνήθως κλείνουμε συζήτηση με αυτές τις ερωτήσεις. Ή σας άρεσε η εταιρεία, πώς το βλέπετε την εταιρεία. Να, όταν βλέπετε, πάμε, προχωράμε προς την εγγραφή και μετά επιλέγουμε ένα πακέτο που ταιριάζει τον άνθρωπο. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο, τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάσετε από το χαρτί. Αυτό πιστεύω κατανοητό, γιατί αν ο άνθρωπος να διαβάζει, θα ακούγεται η φωνή του σαν ρομπότ, δεν θα είναι φυσιολογικά. Να, το πέμπτο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο σπόνσορος, να μάθει να κάνει παρουσίαση. Αυτό έρχεται σιγά-σιγά, όχι κατευθείαν. Όπως το είπα, εμείς κάθε Τρίτη κάνουμε παρουσίαση, αυτό δεν χρειάζεται να κάνετε. Απλά να μάθετε να καλείτε τους ανθρώπους στην παρουσίαση. Λοιπόν, παρουσίαση. Η αυτοπεποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων. Δείξτε αυτοπεποίθηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Αν κάνετε εσείς παρουσίαση, τότε βέβαια πρέπει να έχετε υλικό ή εκτυπωμένο ή μέσα στο υπολογιστή, όπως έχουμε το site, τα landing και άλλα υλικά. Και κάρτες εννοείται. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Έχουμε και
Μπορούμε να εκτυπώσουμε και στυλούς και κάρτες και τσάντες και ημερολόγια και άλλα πράγματα, δηλαδή με το λογότυπο της εταιρείας. Και μπορούμε και επίσης να παραγγείλουμε από την εταιρεία και να μας στείλουν στο σπίτι. Η διάρκεια της παρουσίασης, η μικρή παρουσίαση, 1/4 που συνιστώ εγώ στο καινούριο πελάτη, μην τον υπερφορτώνετε και μετά 45 λεπτά πιο μεγάλη. Καλύτερα να στείλουμε μετά υλικό για να κοιτάξει περισσότερα στο site ή σε βίντεο που μπορεί να δει σε ελεύθερο χρόνο παρά να επιφορτώσετε τον άνθρωπο. Δηλαδή το λέμε μόνο βασικά πράγματα, γιατί έτσι και αλλιώς ο άνθρωπος να θυμάται μετά τα μισά, μήπως και λιγότερα, ανάλογα τη μνήμη ο καθένας που έχει. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το κολλησμένο σας και για τα όνειρά του. Αυτό όπως το είπα, αφού το βρήκατε και το δικό σας όνειρο, προσπαθείτε να βρείτε και στο κάθε πιλάτη το όνειρό του, για να το κάνετε το όνειρό του στόχο και να τον βοηθήσετε να προχωρήσει σε αυτό το στόχο. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Αυτό το βλέπουμε εμείς, ναι. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης. Όπως κάνουμε και σενάριο για τηλεφωνική κλήση, έτσι και για επαγγελματική συνάντηση πρέπει να έχουμε. Αν έχετε όμως μπροστά σας site και η slide, και αυτό είναι σαν σενάριο. Ναι, το βλέπω εγώ site και ξέρω σε τι να σας πω. Τι πράγμα. Σε ποια σειρά. Κάντε σύγκριση. Έχουμε διαγράμματα, όπως βλέπετε εδώ το διάγραμμα σύγκρισης με Skyway μεταφορά, με μεταφορές άλλες όπως υπάρχουν. Και επίσης μπορείτε να κάνετε σύγκριση σαν εταιρεία δικιά μας, εταιρεία δικτυακού marketing με άλλες εταιρείες με δικτυακό. Και να σας πω μία μεγάλη σύγκριση που δεν ξέρετε εσείς μάλλον σαν εταιρεία, ότι όποια και εταιρεία να πάρετε δικτυακού, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, αυτοί που και σκέφτονται ότι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί είναι οι περισσότερο πουλητές. Γιατί όταν αυτοί έχουν εισόδημα μόνο όταν γίνονται πωλήσεις. Ή από αυτούς ή από την ομάδα τους, όταν γίνονται πωλήσεις, τότε έχουν εισόδημα. Εμείς δεν είμαστε μόνο πολιτές, βέβαια και εμείς ψάχνουμε ανθρώπους τώρα, αλλά και εμείς ιδιοκτήτες της μεγάλης εταιρείας. Ο καθένας από εσάς, όποιος έχει μερίδια της εταιρείας, έχετε ένα κομμάτι από μεγάλο business, από μεγάλη εταιρεία παγκόσμια, όποια να σας φέρει πάντοτε χρήματα σε εσάς και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Σε κανένα άλλο business, αν δεν θα δουλεύει μετά, δηλαδή σε δικτυακό, αν δεν θα δουλεύετε και σταματάτε, δεν θα πληρώνεστε και δεν θα μεταφέρετε στα παιδιά σας. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σύγκριση για τους ανθρώπους που ασχολούνταν με δικτυακό εμπόριο, με δικτυακό marketing. Και βέβαια συγκρίνομαι σε όλους και εντάξει, για το δικτυακό συγκρίνομαι σε αυτούς όποιος θέλει να γίνει σαν συνεργάτης ή αν ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στο δικτυακό. Σε όλους υπόλοιπους κάνουμε σύγκριση βέβαια σαν μεταφορά, γιατί η Skyway κερδίζει σε ταχύτητα, είναι οικολογικό, είναι αφόρυβο, ταχύς, δηλαδή πολύ γρήγορα. Αυτό είναι και ασφάλεια. Και σε ασφάλεια κερδίζει. Δηλαδή σε όλα αυτά κριτήρια η Skyway κερδίζει από άλλα οχήματα όπου υπάρχουν.
ότι υπάρχουν. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Έχουν μιλητήσει και επιστήμονες σε αυτό το πράγμα. Όταν κάνουμε πολλές ερωτήσεις στον άνθρωπο που να απαντήσει το 90% ναι, δηλαδή, σου άρεσε την εταιρεία. Καλά να γράφουμε και στη λίστα. Και εγώ όταν κάνω τηλεφωνήματα έχω τέτοιες ερωτήσεις μπροστά μου και σκέφτομαι και κοιτάω καμιά φορά και ρωτάω, ναι, θέλετε υποθετικό εισόδημα. Συμφωνείστε ότι μεταφορά χωρίς κίνηση, κίνδυνο και πολύ γρήγορο χρειάζεται στον κόσμο. Ναι, εδώ είναι όλα σε αυτές τις ερωτήσεις πιθανή απάντηση ναι, ναι. Πιστεύετε ότι η εταιρεία θα έχει πολλές παραγγελίες. Θα θέλατε να είστε μέτοχος στην εταιρεία. Δηλαδή, σιγά σιγά το φέρνω με τον άνθρωπο σε αυτό ότι να κάνει εγγραφή. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος συνέχεια συμφωνεί και λέει ναι, 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 τον φέρνουμε στην εγγραφή. Δηλαδή, θέλετε να είστε μέτοχος. Να σας βοηθήσω να ανοίξω με λογαριασμό, να έχετε στην εταιρεία και να βλέπετε προσφορές που υπάρχουν. Και βέβαια ο άνθρωπος συμφωνεί και λέει ναι και κάνει την κατευθείαν εγγραφή. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ πριν λίγο έκανα βίντεο εγγραφής και βίντεο πώς επιλέγουμε πακέτο. Και είχα στείλει σε περισσότερες συνεργάτες. Όποιον δεν έχω στείλει, μπορείτε να με ζητήσετε. Είχα κάνει και υπαλήφευση, αλλά λιγάκι μου χάλασε αυτό το βίντεο. Πρέπει να ξανακάνω καινούριο. Τώρα περιμένω πια να κάνω υπαλήφευση, να κάνω πάλι ένα βίντεο. Ή να κάνω σε ένα ψεύτικο back office, μάλλον, όπως είχα κάνει εγγραφή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη τεχνική το Βιμιαμίν Φραγκλίνο. Καλή είναι η τεχνική, αλλά δεν δοκίμασα και εγώ να χρησιμοποιήσω. Αυτό συνήθως κάνουμε όταν βλέπετε ότι ο άνθρωπος κάτι τον εμποδίζει, κάτι σκέφτεται, έχει πολλά αρνητικά μέσα του και τον αμυστεί. Το βλέπετε ότι κάτι αυτός δεν ξέρει τι να πει και λέτε, έλα γράψε μου εδώ στο χαρτί, τι αρνητικό βλέπεις στην εταιρεία. Και εγώ να γράφω στο άλλο χαρτί τι θετικό έχει στην εταιρεία. Ή να κάνετε μέσω ίντερνετ. Παράδειγμα, μιλάτε στο Viber, έτσι, στο WhatsApp. Γράφει αυτός, γράφετε εσείς και μετά ταυτόχρονα στέλνετε. Όταν τελείωσε ένας, τελείωσε άλλος και το στέλνετε. Να είστε όμως προετοιμασμένος να γράφετε πάνω από 10-15 παράγραφους σχετικά για να είναι σχετικά για να είναι πολύ περισσότερα από αρνητικά που να γράψει ο άλλος. Αυτός μπορεί να γράψει 5, 6, 4. Δεν νομίζω να βρει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λέω καλύτερα να γράψετε 15. Για να φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ βλέπετε ζυγαριά, αυτό είναι εδώ ζυγαριά, και όταν ζυγαριά θα πάει προς τα φυτικά, όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι αρνητικά μόνο 4 και φυτικά είναι 15, αρχίζει και σκέφτεται και αλλάζει τη σκέψη του. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και προοπτικές της επενδύσης στο έργο. Δηλαδή, εδώ πρέπει να τονίζετε έτσι όπως το βλέπετε εσείς στην εταιρεία. Το όραμα δικό σας, τη σκέψη σας, τι προοπτικές θα έχει, ναι, πώς το βλέπετε εσείς στην εταιρεία. Εγώ πιστεύω ότι η εταιρεία θα σε τόσα χρόνια θα γίνει σε τόσες χώρες περίπου, θα χτίζει τόσο, πώς το βλέπεις εσύ, πώς συμφωνείς μαζί μου και αυτά. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξετε το όνειρο στο άνθρωπο, δηλαδή να θέλει, τη θέληση να έχει αυτή την εταιρεία. Να ανοίξει τη θέληση. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Καμιά φορά εμείς δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, καλύτερα να μην το κάνουμε. Πάντα να κάνουμε πριν
να κάνει τη εργασία, πρέπει να κοιτάξετε κάτι χαρούμενο, κάτι χαλαρωτικό για σας, ένα λεπτάκι, που να σας φέρει σε καλή διάθεση και μετά να σηκώνετε τηλέφωνο και να μιλάτε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι νιώθουν την... αν είστε χαμογελάτε, αν είστε καλός άνθρωπος. Δηλαδή, τα φυτικά συναισθήματα και ενέργεια τραβάει το άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν ζεστασιά και φως. Έτσι τραβιούνταν. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε αυτά και αν δεν έχουμε όρεξη, δεν είμαστε σε διάθεση σήμερα, τότε να αφήσετε για την άλλη μέρα καλύτερα να πείτε ότι συγγνώμη, δεν μπορούσα. Έτσι. Η τεχνολογία πολίσεων είναι η καλύτερη μεταφορά, μεταφορικό, αλλά αν δεν ξέρετε να οδηγήσετε, δεν θα σας πάει πουθενά. Όπως και αυτοκίνητο δεν μπορείτε να οδηγήσετε χωρίς δίπλωμα, έτσι και δικτυακό marketing δεν μπορείτε να κάνετε αν δεν θα ξέρετε duplication, δηλαδή σύστημα επανάληψης. Αν δεν θα το μάθετε αυτό, δεν θα προχωρήσετε. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Δηλαδή, πρώτα κάνουμε δουλειά, εργαζόμαστε και μετά θα έχουμε χρήματα. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Γι' αυτό και σημειώνουμε στο καθένα ενδιαφέρον. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Είναι ένας ευχαριστημένος συνεργάτης, θα σας φέρει νέους πελάτες. Όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι είστε πάντα στη γραμμή, επικοινωνείτε μαζί του, βοηθάτε σε αυτόν, δίνει τη σημασία, δηλαδή, και βέβαια αυτός να πει και στους άλλους, δηλαδή είναι ωραίος αυτός για συνεργασία, έλα να δουλεύεις μαζί μας, να σου βοηθήσει, να σε αναβάσει. Η στρατηγική και τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Αυτά, όπως είπαμε, που βάζουμε στόχο, λίστα επαφών και τα βήματα, προχωράμε μπροστά, αυτά να σας ξεχωρίσουν από άλλους συνεργάτες και εσείς θα είστε να ξεχωρίζεστε από αυτόν. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Έχω δοκιμάσει και εγώ αυτά. Όταν λέω σε κάποιον παρουσίαση και δεν μπορώ για κάποιο λόγο να επικοινωνήσω με αυτόν τον άνθρωπο ίδια μέρα, συνήθως άλλη μέρα ή σε δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος θα πει όχι. Δηλαδή, στη πρώτη μέρα έχουμε 70% επιτυχία, στη τέταρτη μέρα μετά από 4 μέρες 23% και μετά από 10 μέρες 7%. Έχει κρυώσει ο άνθρωπος, έχει παγώσει, μπορούμε να τον αφήσουμε και καλύτερα μήπως σε κάποιο καιρό ξανά να τον καλέσουμε για παρουσίαση. Αλλά καλύτερα να μιλάμε πάντα στην πρώτη μέρα, γιατί να μην έχουμε 70% επιτυχίες, ναι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κατευθείαν. Κάναμε παρουσίαση. Άκουσε ο άνθρωπος της παρουσίασης, κατευθείαν καλείτε τηλέφωνο και μιλάτε μαζί του. Και κάνετε εγγραφή, βασικότερα. Κάνετε εγγραφή και αν μπορείτε και πληρωμή. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Αυτή η δεύτερη επαφή, μετά από την παρουσίαση, αν κάνετε, θα έχει 90% επιτυχία. Αν δεν θα κάνετε, το αφήνετε, είναι πολύ δύσκολο μετά. Η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Ναι, περισσότερο όσο ξέρουμε, τόσο φαίνεται αυτό. Η πιο πρέπει να, από ότι επειδή έχετε γνώσεις, πρέπει να ξέρετε να λύνετε και αντιρρήσεις. Εγώ πάντα λέω για αυτές τις αντιρρήσεις, αλλά σήμερα να αφήσω. Αυτό θα το πω την επόμενη φορά, έτσι. Μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε ατόμου έρχεται στο ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος ενδιαφέρεται,
το θέλει, αλλά έχει μέσα του φόβου λίγο, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και βάζει μπροστά του αντίρρηση, να ξέρετε ότι σημαίνει ότι αυτό ενδιαφέρεται. Έτσι, και απλά έχει κάποιο φόβο και πρέπει να απαντήσετε στην αντίρρηση σωστά για να το πάρετε αυτόν τον άνθρωπο, να το κάνετε συνεργάτη. Είναι πολύ βασικό, γιατί όταν όποιος δεν θέλει, κατευθείαν λέει όχι, δεν θέλω και τελείωσε. Πώς να χτίζουμε την ομάδα μας, πώς να φτιάξουμε την ομάδα μας, στο βάφος ή στο πλάτος και γιατί οι άνθρωποι αποτυχάνουν. Πώς νομίζετε, γιατί αποτυχάνουν, γιατί κάνουν όπως εδώ στην εικόνα δεξιά, βάζουν μόνο οι επενδυτές στην πρώτη γραμμή, τους λένε για προσφορές, τους λένε για επενδύσεις και τίποτα και δεν ψάχνουν ενδιάμεσά τους ποιος να γίνει συνεργάτης. Αυτό είναι πολύ λάθος, γιατί αν να τελειώσουν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν, τελείωσε το business σας, όπως είχαμε πει και στην αρχή. Αν όμως θα βρείτε μερικούς συνεργάτες και να βοηθήσετε να αναπτύσσετε τη γραμμή του τουλάχιστον σε 3 επίπεδα κάτω, να βοηθάτε σε όλους, σε όλα και να τους μάθετε να κάνουν και αυτοί το ίδιο στους συνεργάτες τους, όπως βλέπετε στην εικόνα αριστερά. Ναι. Τότε θα έχετε μεγάλο business. Θα έχετε δίκτυο. Και τώρα να πούμε 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Τι κάνουμε? Στο πρώτο βήμα καλούμε το άνθρωπο, κάνουμε πρόσκληση. Στο δεύτερο βήμα παρουσίαση, δηλαδή στο πρώτο βήμα παίρνουμε τηλέφωνο άνθρωπο και το καλούμε για την παρουσίαση νέας τεχνολογίας που δεν έχει ξαναακούσει ποτέ, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ, που να τον κάνει ευτυχισμένο και με παθητικό εισόδημα ή μήπως και πλούσιο, ανάλογο τι επιθυμία θα έχει. Δηλαδή είναι, σου δίνω ευτυχία στα χέρια σου. Έλα να ακούσεις και να μιλήσουμε μετά από την παρουσίαση. Το καλούμε και πάλι πριν την παρουσίαση, τον φημίζουμε τον άνθρωπο τώρα, σήμερα, στάντε ώρα, έχει παρουσίαση, μην ξεχάσεις να βγεις, θα είμαι και εγώ εκεί και να σε πάρω τηλέφωνο μετά την παρουσίαση για να απαντήσω στις ερωτήσεις σου. Γιατί το λέμε αυτό, όταν το λέμε να σε πάρω μετά από την παρουσίαση, τότε σίγουρα αυτός να ακούσει παρουσίαση μέχρι το τέλος, γιατί θα το κάνει τις ερωτήσεις. Έτσι. Στο τρίτο βήμα, κάνουμε τηλέφωνο μετά από την παρουσίαση. Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, απαντάμε σε όλες τις αντιρρήσεις. Βοηθάμε να κάνει εγγραφή στην εταιρεία. Βοηθάμε να κάνει επένδυση. Και μετά κάνουμε συνέχεια υποστήριξη. Τον βάζουμε μέσα στο chat. Ναι, πρέπει να σας πω και έχω κάνει και τώρα ένα καινούριο chat στο Viber για τους καινούριες συνεργάτες που κάποιες έχω που είναι εγγραμμένες και κάνανε επένδυση, κάποιες έχω που έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα επένδυση. Όποιος θέλει στο Viber, στο chat στο Viber, πείτε μου να σας βάλω. Δηλαδή έχουμε chat στο Messenger με ελληνική γλώσσα και τώρα έχω και στο Viber. Και πώς το κάνουμε υποστήριξη? Βάζουμε. Εγώ καταρχήν στο Viber στέλνω πάντα τα νέα και εκτός από τα νέα βάζω τώρα, τελικά στην καινούργια συνεργάτηση βάζω πολλά. Βάζω διάφορα βιντεάκια, βρίσκω από τη ιστορία της εταιρείας και διάφορα βάζω συνέχεια. Και μπορείτε επίσης να στέλνετε στο mail. Μία σε τόσο φτιάχνω ένα γράμμα και το στέλνω στο mail τους. Και αυτά τα 4 βήματα, μόνο 4 βήματα επανάληψης που πρέπει να κάνουμε με το κάθε πιλάτη που θα το βρούμε. Δηλαδή,
Να κάνουμε τώρα, να το πούμε αυτά που έχουμε πει σήμερα. Πρέπει να ξέρουμε τα 7 βήματα το σπόνσορα. Ναι, τι πρέπει να ξέρει ο σπόνσορας, τι πρέπει να κάνει ο σπόνσορας. Και 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Σε αυτό όλα στηρίζεται το business μας. Όταν κάνουμε αυτά τα βήματα καθημερινά και σταθερά, τότε θα φτάσουμε στην επιτυχία. Τότε θα φτάσουμε απαραίτητα στην επιτυχία. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο, απλά προχωράμε μπροστά, κάνοντας αυτά τα βήματα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μου παρακαλώ. Και τελειώνουμε σημερινή συνάντηση με τα λόγια «You win the world's win». Εγώ κερδίζω όλος ο κόσμος κερδίζει. Εγώ να το πω διαφορετικά. Αυτό έτσι λένε οι Άγγλοι. Εγώ μου αρέσει να λέω «Η ομάδα μου κερδίζει και εγώ θα κερδίσω». Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την παρουσία σας. Θα γράψω πώς είναι στη Μεγάλη Εβδομάδα. Πιθανόν δεν θα έχουμε παρουσιάσει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γι' αυτό καλό Πάσχα να έχετε. Εγώ θα το δω, συγγνώμη, αύριο που θα βγάλουν Παρασκευή πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί δεν θυμάμαι πώς είχα συμπληρώσει για το μήνα και αν δεν μας βάλανε την Πάσχα, αν δεν είχα βάλει, τότε δεν θα κάνουμε αυτή η εβδομάδα. Αν δεν θα σας ξαναδώ, τότε καλό Πάσχα να έχετε. Καλά να περάσετε και αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και θα το πούμε μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο webinar, στο Skype, στο τηλέφωνο. Δεν χανόμαστε, είμαι πάντα στη γραμμή. Ερωτήσεις δεν υπάρχει.